Τώρα περιμένουμε τον Νίκο Δοστυλιανού, τον οποίο βλέπουμε να πλησιάζει σιγά σιγά, για να τον ρωτήσουμε και αυτό τη δική του γνώμη όσον αφορά το απόψινό παιχνίδι. Νικόλα, καλησπέρα. Καιρό είχαμε να σε δούμε, καιρό είχατε να με δείτε κιόλας. Λοιπόν, καταρχήν θα ξεκινήσουμε με την ουσία της απόψινής νίκης για την ομάδα σου. Αρχικά θέλω να πω καλή χρονιά, να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Να έχουμε υγεία, να τελειώσει το πρωτάθλημα μας με υγεία. Η υγεία μας είναι πιο σημαντική από κάθε νίκη. Η σημερινή νίκη σίγουρα ήταν πολύ σημαντική για εμάς. Μας κρατάει στην κορυφή της βαθμολογίας. Το σκορ δεν δείχνει την πραγματική εικόνα του παιχνιδιού. Το Παραλίμνη είναι μια ομάδα που παίζει πάντα δυνατά στο 100%. Και μέχρι το τελευταίο λεπτό πρέπει να παίξει δυνατά για να κερδίσει το παιχνίδι. Έχουμε τώρα δύο παιχνίδια μπροστά μας με τον Απόλλωνα και την ΑΕΚ που πρέπει να τα κερδίσουμε για να μείνουμε στην κορυφή. Μάλιστα, πάντως προηγουμένως είχα ρωτήσει και τον προπονητή σου για το που είχα στηρίξει εγώ προσωπικά το κτίσιμο της απόψινής νίκης του Κεραυνού, στην οικονομία του πρώτου ημιχρόνου όσον αφορά τα φάουλ, στην εμπειρία όσον αφορά το κτίσιμο της διαφοράς στην τρίτη περίοδο και στην διαχείριση της διαφοράς αυτής όσον αφορά την τετάρτη. Εγώ θέλω να πω ότι ξεκινήσαμε πολύ δυνατά στην άμυνα. Βγάλαμε κάποια παιδιά από το Παραλίμνη που σκοράρουν πολύ, τους βγάλαμε εκτός παιχνιδιού. Και μετά όλα τα υπόλοιπα έχουμε την εμπειρία να τα διαχειριστούμε. Αυτό ήταν, εκεί εγώ στηρίζω το. Εκεί κερδίθηκε το παιχνίδι, από την άμυνά μας. Μάλιστα. Και όσον αφορά την δική σου απόδοση, όχι μόνο για το απόψινο παιχνίδι, αλλά όσον αφορά το φετινό παράξενο πρωτάθλημα. Εντάξει, εγώ με ξέρεις και εσύ ότι προσπαθώ τα καλοκαίρια μου να μένω περισσότερες ώρες στο γήπεδο από ό,τι μέσα στη χρονιά. Και προσπαθώ να είμαι πάντα έτοιμος για να δώσω το 100%. Είχα τώρα ένα τραυματισμό που με πήγε πίσω 3-4 εβδομάδες. Αλλά μέσα σε αυτό το διάστημα δούλευα για να είμαι έτοιμος σε αυτή την περίοδο που η ομάδα με χρειάζεται περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή. Μάλιστα, και πρωτού που σε αποδεσμεύσω, αγαπητέ Νίκο, έτσι μια ευχή θα λέγαμε όχι μόνο για την χρονιά που έχει αλλάξει, αλλά και για αυτό που περιμένει όλος ο κόσμος. Αυτό που είπα και πριν, ευχηθώ να έχουμε την υγεία μας όλοι, που είναι το πιο σημαντικό. Να προσέχουμε τους εαυτούς μας και τους ανθρώπους γύρω μας. Να τηρούμε τα μέτρα, κυρίως για μας και τις οικογένειές μας, γιατί όλοι στο σπίτι μπορεί να έχουμε κάποιους πιο ευάλωτους, κάποιους πιο μεγάλους. Και ελπίζουμε να τελειώσει σύντομα, χωρίς πολλές απώλειες. Μάλιστα. Αυτά από τον Νίκο Δοστυλιανού, τον οποίο να ευχαριστήσουμε που είχε την καλοσύνη να είναι και αυτός εδώ μαζί μας. Να είσαι καλά, Νίκο.